Έχω κοντά μου τον προπονητή του Ολυμπιακού. Και ακόμα μια φορά, σε πρώτο του παιχνίδι, κερδίζει. Πώς το έζησε και την εικόνα του για το παιχνίδι. Una vez más, un debut con una victoria. ¿Cómo ha vivido este partido esta tarde y qué piensa sobre el futuro? A ver, me recordasteis ayer lo de la victoria, lo de las victorias cuando debutaba con un equipo. Mira, hemos seguido la racha, está bien. Y partido, un primer tiempo muy difícil. Ellos creo que han estado mejor que nosotros, Ferenbaros. Nos ha costado mucho jugar en campo contrario. Creo que el segundo tiempo hemos mejorado y creo que ahí ellos, cuando han bajado un poco, nosotros hemos sido superiores, hemos creado alguna ocasión de gol y bueno, y hemos hecho el gol. Νομίζω πως καταρχήν είναι πολύ θετικό αυτό που του είπατε χθες, πως ξεκινάει με νίκες συνήθως στις ομάδες του. Είναι ευτυχώς ακολουθήσαμε την συνήθεια αυτή και κερδίσαμε σήμερα. Νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς. Η Φερεντσβάρος τοποθετήθηκε καλύτερα από εμάς και έτσι μας ήταν δύσκολο να παίξουμε στην αντίπαλη περιοχή. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο βελτιωθήκαμε αρκετά. Η Φερεντσβάρος κατέβηκε αρκετά πιο πίσω και έτσι εμείς αποκτήσαμε τον έλεγχο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες για γκολ και βάλαμε ένα γκολ. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν οι παίκτες στα δικά του θέλω. Aparte del resultado, ¿está satisfecho por la reacción de los jugadores, por el rendimiento? A ver, hemos ido de menos a más y creo que al principio a nosotros nos ha costado más esa colocarnos bien y por eso en el primer tiempo casi no hemos generado nada, pero poco a poco hemos ido mejorando y yo creo que eso es lo bueno del equipo, ¿no? Que no hemos ido a menos, sino al revés, que hemos ido a más, subiendo, y ahí hemos sido superiores al rival. Νομίζω πως ευτυχώς καταφέραμε να πηγαίνουμε συνεχώς προς το καλύτερο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Βελτιωνόμασταν συνεχώς. Το πρώτο ημίχρονο, όπως είπαμε, μας κόστησε πάρα πολύ το να κατέβουμε στην αντίπαλη περιοχή και γι' αυτό δεν δημιουργήσαμε σχεδόν τίποτα. Όμως αυτό διορθωνόταν καθώς περνούσαν τα λεπτά του αγώνα και έτσι καταλήξαμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα να είμαστε πολύ ανώτεροι από τον αντίπαλο. Αυτό είναι καλό, ότι αντί να χειροτερεύουμε μέσα στον αγώνα, βελτιωνόμασταν. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, μπορεί να πει πως η ομάδα του είναι φαβορή εν ώψη της ρεβάνς. Después de este resultado podemos decir que tu equipo es el favorito de clasificar. A ver, jugamos en campo contrario. Ellos también tienen una pizca ahí de ventaja, ¿no? Con respecto a nosotros. El 1-0 quizás pues no, nos beneficia porque ellos en principio ya tienen que meter ese gol, ¿no? Pero creo que vamos a tener que ir a jugar a Budapest para tratar de ganar el partido. Porque si vamos pensando en que esta victoria nos va a valer, creo que no será así. Παίζουμε στην αντίπαλη έδρα αυτή τη φορά. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για τον αντίπαλο και φυσικά μπορεί να έχουμε εμείς ένα μικρό προβάδισμα με το 1-0, γιατί η Φερεντσβάρος είναι αυτή που θα. Πως έχουμε με αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό έχουμε κερδίσει κάτι, θα γελαστούμε. Γι' αυτό σίγουρα θα πρέπει να πάμε εκεί με σκοπό τη νίκη. Ευχαριστώ πολύ.